και θέλουμε να σε φύγει. Να το κάνουμε στο ιδούλα. Ο φίλος μου Ελευθεράκης. Ένα αγαπημένο έργο, όπως και τα περισσότερα του Άλεξου Σακελάριου άλλωστε. Μαζί μου έχω τον κύριο Γιάννη Παστατζόλου. Καλησπέρα. Γεια χαρά, πώς είστε? Γεια χαρά, εσείς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που ασχολείστε μαζί μου. Μαζί μας. Να είστε καλά. Να μας πείτε λίγο την υπόθεση του έργου, για αυτούς που δεν τους ξέρουν. Για αυτούς που δεν ξέρουν γιατί είμαστε. Τους νέους. Όλο, αλλά εντάχει. Είναι ένας ερωτήλος, ο οποίος για να κοροϊδεύει τη γυναίκα του, της λέει ότι έχει ένα φίλο Ελευθεράκι κάπου σε ένα άλλο μέρος, στην Πάτρα. Και για να φεύγει από το σπίτι και να πηγαίνει με την ερωμένη του. Μέσα από αυτό το πράγμα εξελίσσεται μια ίντριγκα έτσι φοβερή. Μπαίνουν φίλοι, βγαίνουν φίλοι, μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων και μπερδεύεται η όλη υπόθεση, γιατί και η γυναίκα του έχει καταλάβει και λέει σε ένα φίλο να παριστάνει εσύ ότι είναι ο Λευτεράκης που ήρθε, ενώ δεν είναι πραγματικό πρόσωπο αυτό, και ξαφνικά εμφανίζονται μπροστά του ένα Λευτεράκι. Και υπάρχει μια αλληλουχία σκηνών και ανατροπών με μεγάλη πλάκα. Η διασκευή είναι τον Ρέπα Παπαθανασίου, πολύ επιτυχής, και η σκηνοθεσία των παιδιών είναι. Παίζουμε με τη Χριστίνα Τζάφ, τον Σπύρο τον Πούλη βεβαίως, που κάνει τον ήρωα, το Χάρη τον Γρηγορόπλο, το Μάνο τον Παπαγιάννη, τη Μαρία την Ανδρούτσου, είπα τη Χριστίνα Τζάφου και τη Βάσο τη Γουλιελμάκη. Αυτή. Είμαστε ένα σκυλολόι χαρούμενο που ήρθαμε να παίξουμε. Πάμε, δόξα τω Θεώ, καλά. Είναι γελαστική παράσταση. Ελπίζουμε να έρχεται ο κόσμος, να χαίρεται κι αυτός κι εμείς. Από ό,τι είδα, αν κρίνω από τους θεατές, τα απολαμβάνουν. Καλά πάμε, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή και η αποδοχή που έχουμε είναι ικανοποιητική. Ο δικός σας ρόλος ποιος είναι? Εγώ είμαι ένας φίλος του Θοδωρή, του ερωτήλου που λέγαμε πριν, αλλά και εγώ δεν ξέρω ότι η γυναίκα μου τα έχει με έναν από αυτούς που εμφανίζονται σαν φίλοι του, γιατί εμφανίζονται δύο-τρεις στο τέλος και εγώ γίνεται ένα μπέρδεμα. Και είμαι αδαής για τα τεκτενόμενα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω μέχρι το τέλος, την ερωτική σχέση της γυναίκας με έναν εκ των άλλων, αλλά αποκαλύπτεται μόνο η δράση και η φύση του Θοδωρή, του ήρωα. Η δική σας σχέση με τον Αλέξο Σακελάριο? Εγώ ξέρω τα έργα του αρκετά, έχω δει να παριστάνονται έργα. Είναι η πρώτη φορά που, όχι η δεύτερη φορά που παίζω Σακελάριο, είχαμε παίξει και πέρσι σύντροφε μεγαλειότατε λίγο, ήταν ένα έργο που δεν είχε ξαναπαιχτεί, που ήταν εξίσου ενδιαφέρον. Ο Σακελάριος ανοίξει παλιά γενιά των κομμωδιογράφων, τέλος πάντων, που ήταν εφάνταση, δημιουργική, πολύ άφησε 150-200 έργα, ξέρω, ένα τεράστιο αριθμό, δηλαδή λες πως άγραφε. Αλλά ξέραν αυτοί οι άνθρωποι τη συνταγή, τη σωστή, την κομική, χωρίς να προσβάλλουν τον κόσμο με ανατροπές, με ασίες ατάκες. Είναι πολύ καλογραμμένα τα έργα του. Επόμενα επαγγελματικά σχέδια που έχετε στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στην τηλεόραση? Έχω κάνει μια ταινία που λέγεται Μέρα Αποπληρωμής, που έχει παρουσιάσει σε δύο φεστιβάλ, έχει πάρει δύο βραβεία κοινού για την ώρα. Πάμε αρκετά καλά και εκεί, του Αλέξανδρου του Λεονταρίτη. Τώρα για το καλοκαίρι ή θα πάμε αυτή τη... Όχι, μάλλον δεν θα συμμετέχω εγώ σε αυτή τη συνέχεια, αν πάμε περιοδία, γιατί το καλοκαίρι θα παίξω ένα έργο του πατέρα μου, τη Μαρία την Πενταγιώτησα, που παίζω εγώ μαζί με άλλα παιδιά βέβαια, τον Ξεκούγη, τον Ματαράγκα, τη Δήμητρα την Παπαδήμα, τον Γιάννη τον Αϊβάζη, τον Στεφόπουλο, τον Κώστα τον... Θα ξεχνάω και τους συντελεστές, να με συγχωρείτε, αλλά που να τα θυμάμαι μόνο. Τόσο είναι η Μαρία η Πενταγιώτησα, που θα την πάμε περιοδία για αυτήν. Αυτό το έργο του πατέρα σας τι υπόθεση έχει? Είναι η ιστορία της Μαρίας Πενταγιώτησας. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο, λένε. Υπάρχει βέβαια μια μυθοπλασία γύρω από αυτό. Είχε σκοτώσει τον αδερφό της, γιατί δεν άφηνε να πηγαίνει με τους εραστές αυτά. Ήταν ο πλαρχηγίνας στα βουνά. Αλλά από την κομική πλευρά, έτσι. Εκτός από εσάς, έχουμε στη Θεσσαλονίκη και την σύζυγό σας, την κυρία Παπαδήμα. Ναι, ναι. Σε ποια παράσταση παίζει? Παίζει στο Αθήνεον σήμερα, που είναι Σάββατο, και παίζει την άλλη εβδομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο διπλή, στο Θέατρο Αθήνεων, το έργο Δεσποινής Μαργαρίτα του Ατάιντε, ενός Βραζιλιάνου συγγραφέα. Το έχει παίξει παλιά η Λαμπέτη, έτσι, με μεγάλη επιτυχία, είναι εμβληματικό έργο. Και παίζει επίσης ο Πέτρος ο Πέτρου, και είναι μια διασκευή του Κωνσταντίνου του Κυριακού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο, πολύ ουσιαστικό πράγμα. Και τυχαίνει να το έχω σκηνοθετήσει κι εγώ, βέβαια. Αυτό. Τέλεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.